όνειρα και για Αμερική. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Πιστεύεις ότι έχουμε βαλτώσει στην Ελλάδα και πρέπει να την ψάξουμε και έξω? Εγώ καλά περνάω στην Ελλάδα και συνεχίζω να έχω δουλειά. Ο λόγος που σκέφτομαι την Αμερική είναι ότι επειδή πήγα ήδη ένα μήνα τον Απρίλιο και μου άρεσε πάρα πολύ το Λος Άντζελες και σαν κλίμα, είναι ένα μέρος που θα μπορούσα να μείνω. Οπότε σκέφτομαι να ξαναπάω από το χειμώνα. Σου είχε γίνει κάποια πρόταση, κάποια σειρά, κάποιες τοπικά κανάλια? Όχι, είχα πρόταση για σειρά δεν θα ήμουν εδώ. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις μια πρόταση. Πρέπει να κάτσεις κάποια χρόνια για να έχεις πρόταση. Αλλά έκανα κάποιες επαφές και πιστεύω ότι αξίζει να δοκιμάσεις κανείς. Ωστόσο δοκίμασες την υποκριτική και στην Ελλάδα και με επιτυχία. Είσαι ευχαριστημένος από αυτή την πορεία, από αυτό το μαγικό ταξίδι της μόδας και των ταινιών? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχω κατορθώσει, έχω καταφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που ονειρευόμουν σαν παιδί. Να ζήσω και σαν άνθρωπος και σαν καριέρα. Αλλά τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, οπότε θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Άρα δεν σταματάνε τα όνειρά σου? Δεν σταματάνε, όχι. Το χαρακτηριστικό του εαυτού σου είναι? Είμαι πολύ αυθόρμητος, θεωρώ. Ελάττωμα? Είμαι λίγο νευρικός. Η φιλία για σένα είναι? Η φιλία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι έχει χαθεί. Τι θα πρότεινες ως συμβουλή στον επιτυχημένο κυνηγό θηλυκών? Στον επιτυχημένο κυνηγό? Άμα είναι επιτυχημένος δεν χρειάζεται συμβουλή μου, αλλά αν θέλεις τη γνώμη μου... Να γίνει επιτυχημένο. Ναι, εντάξει, καλό θα είναι να μην προετοιμάζουμε αντάκες, να είμαστε αυθόρμητοι. Άρα η αλήθεια είναι αυτό που πιστεύεις ότι περνάει? Ναι, πιστεύω ότι η αλήθεια είναι αυτό που περνάει. Και στον επαγγελματικό. Και οι γυναίκες έχουν έλλειψη, δηλαδή ότι δεν ακούνε αλήθεια από τους άντρες. Γιατί σε εγωιτεύει σε μια γυναίκα? Μου αρέσουν οι ανεξάρτητες, αφόρμητες γυναίκες, δυναμικές και να έχουν και μια γυναίκα που έχει χιούμορ. Αγαπημένο χρώμα? Για πάρα πολλά χρόνια φορούσα μαύρο. Το μαύρο είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Αν σε ρωτούσα ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή από το πέρασμά σου στο χώρο της μόδας? Κάποιες διεθνείς καμπάνιες που έχω κάνει στο εξωτερικό. Νομίζω είναι ότι σημαντικότερο ότι που έχω κάνει. Ωστόσο η αγάπη σου για τη μουσική την έχουμε δει. Για τη μουσική? Με τα events τα οποία παρευρίσκεται. Εντάξει, είναι ένας τρόπος να περνάμε και εμείς καλά και να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Θεωρείς ότι το ήθος σε ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτό το χώρο της μόδας ή τους καλλιτέχνες είναι σημαντικό? Το ήθος. Ναι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Εντάξει, δεν το συναντάμε και συχνά, αλλά νομίζω ότι τα άτομα με ήθος έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν για χρόνια στον χώρο. Ο φίλος σου Αναδιώτης, για να σε τσεκάρω αν μου είπα αλήθεια, αγαπημένη σου ταινία, τη σχολιάζατε λέει μαζί στο αυτοκίνητο, το Tom Cruise. Λέγαμε πριν, ναι. Tom Cruise, αγαπημένος? Όχι, δεν είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά είναι πάρα πολύ δουλευταράς. Έχει δουλέψει περισσότερο από όλους τους τοπίους της γενιάς του και δώσε μου ό,τι έχει κάνει. Δώσε μου το στίγμα της γυναίκας, της ξένης ηθοποιού, ως εικόνα που θα σ' άρεσε. Σ' άρεσε Θερών και τα μυαλά στα κάγκελα. Και το τελευταίο, θα σου πω ονόματα, θα μου λες την ατάκα σου. Αναδιώτης. Πάρα πολύ εμφανίσιμος, πολύ καλό παιδί, ελπίζω να κάνει καλές επιλογές και να παραμείνει στον χώρο. Αρμάνι. Αρμάνι. The Godfather. Σπαλιάρας. Απολλώνιος Θεός. Το δέχεσαι αυτό τον όρο, Απολλώνιος Θεός? Είναι σημαντικό στον άντρα η μεγάλη όμοι και οι λεπτιμές? Εντάξει, είναι χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για κάποιον που θέλει να έχει ένα καλό σώμα. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο γιατί σε περιμένουν. Μια τελευταία ερώτηση. Δείχνεις ότι ό,τι κάνεις το καραγουστάρεις. Ισχύει?
Ισχύει, κάνω μόνο πράγματα που μου αρέσουν, δεν κάνω πράγματα που δεν μου αρέσουν για τα χρήματα. Έχεις απορρίψει. Ναι, έχω απορρίψει άλλα πολλά πράγματα τηλεοπτικά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθώ να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και να βγάζω λεφτά μέσα από αυτά, γιατί ξέρω ότι θα είμαι και καλός.